Κλιματική αλλαγή είναι στο κωδικό σας, το Υφυπουργείο Κλιματική Αλλαγή. Όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας για διαχείριση την κλιματική αλλαγή και την έρευνα η οποία γίνεται, διότι είμαστε και Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ναι, είναι στη δική μας την ευθύνη, γιατί τα κονδύλια της έρευνας, τα προγράμματα έρευνας χρηματοδοτούνται από το Υφυπουργείο. Μάλιστα. Και τι πρέπει να κάνετε, δηλαδή τι είναι αυτό που έχετε να υλοποιήσετε στο πλάνο που έχετε μπροστά σας? Κοιτάξτε, το θέμα κλιματική αλλαγή είναι οριζόντιο θέμα και άπτεται πάρα πολλών υπουργείων. Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας για τα θέματα ενέργειας, το Υπουργείο το δικό μου για το τεχνολογικό και το ερευνητικό κομμάτι. Ναι. Η δική μας η ευθύνη είναι να δώσουμε την επιστημονικότητα και να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την καινοτομία στο να δημιουργηθούν οι προσεγγίσεις οι επιστημονικές ώστε να βελτιώσουμε τη διαχείριση όχι της κλιματικής αλλαγής πλέον, αλλά της κλιματικής κρίσης, διότι στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μιλάμε πλέον για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση. Και έχουμε ένα κονδύλι αρκετά καλό, αν θέλετε, όσον αφορά αυτά τα προγράμματα. Από το πρόγραμμα Ορίζοντα Ευρώπη, περίπου το 40% του κονδυλίου που προβλέπουμε να αξιοποιήσουμε στα επόμενα 7 χρόνια, το 40% ισοδυναμεί περίπου με 200 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στο πρόγραμμα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος έχουμε περίπου για θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας και έξυπνες πόλεις, που η έξυπνη πόλη, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί μια πόλη, η διαχείριση της μετακίνησης μέσα στην πόλη, οι ηλεκτρικοί λαπτήρες να είναι οικονομικοί, το έξυπνο πάρκι. Έχουμε 35 εκατομμύρια για τις έξυπνες πόλεις και 70 εκατομμύρια για όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε τη Λευκοσία έξυπνη πόλη ή γενικότερα την Κύπρο έξυπνη χώρα? Αυτός είναι ο σχεδιασμός και πιστεύω ότι είναι ήδη υπό υλοποίηση. Δεν είναι κάτι που θα γίνει. Ξεκίνησε να γίνεται και βλέπουμε σε κάποιες πόλεις κάποια μικρά αλλά σταθερά βήματα με πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, εδώ δηλαδή, για να λέμε ότι είμαστε μια σύγχρονη πόλη, έξυπνη πόλη, πότε το βλέπετε να γίνει? Τα χρονοδιαγράμματα ενώπιον σας ποια είναι? Μέχρι το 2026 πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα προγράμματα. Θα δούμε όμως άμεσα αποτελέσματα και μέσα στο 2022 σε συγκεκριμένες πτυχές. Για παράδειγμα, αντί να έχουμε μία πλατφόρμα για τη Λεμεσό, μία για την Πάφο, μία για τη Λευκοσία, είμαστε τώρα στο στάδιο διαβούλευσης, ώστε να έχει μία να είναι η πόλη που ονομάζεται Κύπρος, η έξυπνη Κύπρος, και όλες οι πόλεις να είναι πάνω σε ένα κοινό σύστημα. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, που είναι και αυτό, είναι και το κεφάλαιο της διαχείρισης, της μετακίνησης του πολίτη. Δεν μπορώ να έχω άλλη εφαρμογή στο κινητό μου αν θα πάω στην Πάφο και άλλη εφαρμογή στο κινητό αν θα πάω στη Λάρνακα, επειδή είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Σίγουρα, ναι. Όσον αφορά για παράδειγμα το πάρκινγκ, να πρέπει να μπω σε άλλη εφαρμογή, να βγω από άλλη εφαρμογή κτλ. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω επίσης είναι η επιστημονική πτυχή, πως έχουμε βάλει τους επιστήμονες να λύνουν πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το κέντρο αριστείας του Ινστιτούτου Κύπρου, όπως και άλλα κέντρα αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ΔΕΠΑ, αλλά ας πάμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι, το έχουμε βιώσει, χρηματοδοτούμε το Ινστιτούτο Κύπρου 30 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητικό πρόγραμμα στο κέντρο αριστείας, συν όλα τα άλλα κονδύλια που έχει για έρευνα. Και ένα από τα κέντρα αυτά που είναι το Κέντρο για Κλιματική και Ατμοσφαιρική Έρευνα, του είπαμε θέλουμε η έρευνα αυτή να μετατρέπεται σε πραγματικές λύσεις για την κοινωνία. Και έχουν αναπτύξει έμπραχτες λύσεις. Ναι. Να δείτε δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν, για να έχουν σχεδιάσει. Έχουν σχεδιάσει το Ινστιτούτο Κύπρου. Και καλό είναι να το επισκεφτείτε, να το δείτε. Να πάμε, ναι, ναι. Αεροσκάφη μη επανδρομένα, είτε μονής πτέρυγας, είτε τετράπτερα όπως ονομάζονται, που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση της κλιματικής συμπεριφοράς. Επιτήρηση πυρκαγιών. Αντρόπους, αυτά τα γνωστά, ναι. Και είχαμε και αυτά, δεν είναι σύλληψη, ναι. Ναι, δεν είναι εμπορικά αντρόπους. Είναι κάτι που σχεδιάστηκε στην Κύπρο από Κύπριους επιστήμονες που κάνουν αυτή την επιτήρηση. Που είναι με μηχανολογικό, ηλεκτρονικό και λογισμικό εξοπλισμό 100% κυπριακό. Άρα. Αυτό είναι από χρηματοδότηση του κράτους μέσω του Υφυπουργείου μου. Άρα γίνονται βήματα και τα περιμένουμε να υλοποιηθούν. Βεβαίως. Και να γίνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί από ό,τι φαίνεται η κλιματική αλλαγή θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, κύριε Κόκκινε.